Γεια σας παιδιά! Κρονικόλας 2012 εδώ! Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μόνοι καλά! Σήμερα θα σας δείξω life hacks για το Minecraft μέρος δεύτερο! Μόνο που τα life hacks για το Minecraft είναι πιο λίγα, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλα. Καταλάβατε? Ναι. Και πάμε στο Minecraft. Παιδιά. Και περιμένουμε. Παιδιά, μην δίνετε σημασία στα κρεβάτια που πήρα. Απλά ήταν νύχτα και βλέπετε κιόλας. Ξημερώσει. Και έπρεπε να κοιμηθώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, πώς φτιάχνουμε χρωματιστή πανοπλία. Τι εννοώ χρωματιστή πανοπλία? Πάρτε το. Κόκκινη πανοπλία. Τέλειο. Φαντάζομαι. Ελπίζω να σας αρέσει το Minecraft. Εμένα πάντως μόλις το σκέφτηκα, βασικά το βλέπω από άλλους, αλλά τέλος πάντων, μόλις το σκέφτηκα, εγώ λέω θέλω να το τραβήξω βίντεο. Μόλις το είδα. Παίρνω τώρα κόκκινη μπογιά και γίνεται αυτό. Μετά βάζετε μέσα εδώ, έγινε κόκκινο. Και αυτό, κόκκινο, και αυτό, και αυτό. Είναι ένα σκουβάς νερό, είναι αρκετό. Και τώρα βλέπετε τι κρατάω. Κόκκινη πανοπλία. Και αν τη φορέσετε, γίνεται αυτό. Είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο mind hack. Το επόμενο mind hack είναι το εξής. Πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα χρωματιστό πρόβατο? Πώς φτιάχνουμε χρωματιστά πρόβατα? Λοιπόν, παίρνετε αυγό προβάτου και γίνεται αυτό. Μετά πάτε κοντά στο πρόβατο. Ουχ, το βαρέσαμε, sorry. Πρόβατο, sorry. Πατάτε το κουμπί που είναι αυτό και γίνεται κίτρινο. Τώρα αυτό θα γίνει μοβ. Αυτό τώρα θα γίνει κόκκινο. Κοιτάξτε. Το μόνο που πρέπει να πάρετε είναι αυγό προβάτου και μπογιές. Κόκκινο. Καλά, το κόκκινο είναι τέλειο. Αν και είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι και στο πρόβατο τέλειο. Τι άλλο? Μπλε. Και το μπλε είναι ωραίο. Τέλος πάντων. Πράσινο. Και νομίζω υπάρχουν και άλλα τέτοια. Έλα, πότε θα βαφτεί. Νομίζω πως υπάρχει και μαύρο. Περιμένετε να δω. Υπάρχει. Α, ναι, υπάρχει και μαύρο. Είστε έτοιμοι να δούμε πως είναι το μαύρο πρόβατο? 3. 2, 1, ωραίο. Ωραίο πρόβατο. Λοιπόν, και τώρα πάμε εδώ να τα κουρέψουμε τα πρόβατά μας. Περιμένετε να βρω. Ανάτο. Εδώ. Πάμε κοντά στο πρόβατο. Πατάμε κόψε και το βαράμε κατά λάθος. Αλλά δεν πειράζει, κατά λάθος το κάναμε. Και είναι αυτό, του βγήκε το μαλλί, αλλά είναι, πώς να το πω, λίγο ασχημούλι. Κοιτάξτε το. Επόμενο, πρόβατο, το μοβ. Έλα ρε φίλε, γιατί το φαράω. Έλα, εδώ, αφού το κούρεψα. Οπα. Να το. Να το και το άλλο πρόβατο. Πού είναι τα άλλα? Το μπλε. Το κίτρινο. Όπα, αυτό πώς να του βγήκε το μαλλί? Θα κάθω μια ώρα. Κουρεύω πρόβατα? Όχι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Να κουρεύω πρόβατα. Δεν πω καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε από το μπλε πρόβατο.
Να το. Όχι. Να το. Του βγήκε. Το κόκκινο τώρα. Να και το κόκκινο χρώμα. Και το μαύρο. Το ξαναβγήκε στο κόκκινο. Και στο μοβ, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήταν το mind hack. Και πάμε στο επόμενο. Και παιδιά, το επόμενο mind hack είναι να ξαναγεννήσεις τον Elder Dragon. Λοιπόν, όμως δεν θα είναι δικός μας ο δράκος. Απλά θα τον ξαναγεννήσουμε. Αλλά στον κόσμο του. Λοιπόν, πέφτουμε και μπήκαμε μέσα. Αν και δεν θέλω να σας δείξω πώς θα σκοτώσω τον Elder Dragon, εγώ δεν θα σας το δείξω γιατί θα μου πάρει αρκετή ώρα και δεν θέλω να κάνει τόση ώρα το βίντεο. Οπότε όταν έχει λίγη δύναμη, εγώ θα σας το δείξω. Παιδιά, εντωμεταξύ όταν κοιτάξετε αυτό, γράφει κινέζικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο και σκοτώνω τον Elder Dragon. Λοιπόν, τώρα το σκοτώνω. Περιμένουμε να έρθει ο Elder Dragon και το βαράμε. Θα σας δείξω όταν έχει τώρα λίγη δύναμη ο Elder Dragon. Αν κάνετε εγγραφή, θα έχει πεθάνει ο Elder Dragon. Κάντε! Παιδιά, κάνατε εγγραφή και έχασε πολύ δύναμη ο Elder Dragon. Κάντε και ένα like και θα έχει πεθάνει, σας το υπόσχομαι. Παιδιά, πατήστε και like και έγινε αυτό. Αλλά πρέπει να πατήσετε και κουδουνάκι για να πεθάνει. Πάμε! Παιδιά, πατήσετε και κουδουνάκι. Αν πατήσετε τώρα κουδουνάκι, τώρα, όταν έρθει ο Elder Dragon θα έχει πεθάνει, σας το υπόσχομαι. Περιμένουμε απλά. Παιδιά, πατήσετε κουδουνάκι και έγινε αυτό. Μπράβο σας. Τώρα μαζί νικήσαμε τον Elder Dragon. Και τώρα, για να ξαναγεννήσουμε τον Elder Dragon, τι πρέπει να κάνουμε. Περιμένετε να μαζέψουμε όλα τα διαμάντια. Και πάμε. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Α, όχι αυτό. Έτσι. Α, εδώ. 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 Είστε έτοιμοι να τον ξαναγεννήσουμε. Και εδώ. Και γίνεται αυτό, παιδιά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Κοιτάξτε. Πάει στον ουρανό. Όλες οι ακτίνες. Όλες οι ακτίνες. Και από τον ουρανό γεννιέται ξανά ο Elder Dragon. Και γεννήθηκε ξανά. Και μπορείτε έτσι να τον πολεμήσετε ξανά. Βλέπετε, έχουν γίνει όλα όπως πριν. Λοιπόν, και μπαίνουμε στην πύλη και αποχαιρετάμε. Εδώ. 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 Και εδώ. Και εδώ. Και φτιάχτηκε η πύλη. Πετάμε πολύ 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 ψηλά. Για να μπούμε μέσα στην πύλη. Και βουτιά! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.